Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου Rene Stories για άλλο ένα βιντεάκι κάθε Παρασκευή στις 9 η ώρα ακριβώς. Για όσους βλέπετε για πρώτη φορά το κανάλι μου, μην ξεχνάτε, κάντε εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέο μου βιντεάκι. Επίσης κάντε follow στο λογαριασμό μου στο Instagram και από κάτω υπάρχει και ο σύνδεσμος που θα σας ακολουθήσει στην ομάδα μου στο Facebook, την αντίστοιχη Rene Stories. Είχα ανεβάσει πριν λίγες μερούλες ένα story στο λογαριασμό μου στο Instagram σχετικά με ένα Q&A θυλασμού. Επειδή ένα προηγούμενο Q&A που είχα κάνει σχετικά με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα σας ενδιέφερε πάρα πολύ, είχε τεράστια απήχηση, σκέφτηκα να κάνω και ένα αντίστοιχο Q&A που αφορά το θυλασμό, που θεωρώ ότι πολλές μανούλες, πολλές εγκυμονούσες τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και μέσα από τις ερωτήσεις σας να μπορέσω να σας δώσω τις αντίστοιχες απαντήσεις μου μέσα από την δική μου την εμπειρία. Να σας πω την αλήθεια, η συμμετοχή σας όσον αφορά το λογαριασμό του Instagram ήταν τεράστια και με πίστευα ότι θα μπορέσω να σας φτιάξω το βιντεάκι μέσα σε 3 μερούλες. Επειδή όμως οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολλές και δεν θα προλάβαινα να σας δώσω απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, θεώρησα σωστό να κάνω ένα post, να συλλέξω όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε και να έρθω με ένα τέλειο, ένα ολοκληρωμένο βίντεο. Πάμε λοιπόν να πέσει το σήμα του καναλιού και ξεκινάμε! Επισήμως είναι το πρώτο βίντεο vlog για τη νέα χρονιά, για το 2024 και θεωρώ ότι ένα δυναμικό Q&A θυλασμού θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Επειδή δεν έχω 15 κινητά, έχω εδώ πέρα το τευτεράκι μου που έχω γράψει όλες τις ερωτήσεις από εσάς τις φίλες μου που με παρακολουθείτε πάρα πολύ καιρό. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με τις πιο απλές ερωτήσεις, τις οποίες κατά διαστήματα μέσα στα βίντεό μου σας έχω δώσει ερωτήσεις και θεώρησα να τις συμπεριλάβω και αυτές στο Q&A θυλές μου, γιατί αν κάποια κοπέλα δεν έχει ξαναδεί το κανάλι μου, είναι καιρός να μάθει και κάποια πιο απλά πράγματα για την δική μου την περίπτωση, για το πώς έχω βιώσει εγώ την εγκυμοσύνη, τη μητρότητα, το θυλασμό και κουλουπού. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το πόσο καιρό θύλασες. Λοιπόν, εγώ, για όσες με παρακολουθείτε για πρώτη φορά, έχω κάνει διδυμάκια τα οποία σήμερα είναι 5,5 ετών. Αν με ρώταγες παλαιότερα για το πόσο διάστημα θα ήθελα εγώ να θυλάσω, θα σου έλεγα και με ένα παιδάκι να είχα κάνει ότι ο βασικός μου στόχος θα ήταν 6 μήνες. Έτσι έκανα και στην περίπτωση με τα διδυμάκια μου, θύλασα 6 μήνες, βέβαια για να αποθυλάσω δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, αλλά επειδή μετά ακολουθεί και αντίστοιχη ερώτηση θα το πούμε λίγο πιο κάτω με τον τρόπο με τον οποίο εγώ αποθύλασα. Το βασικό ερώτημα είναι όμως ότι θύλασα 6 μήνες. Τι άποψη έχεις για τον αποκλειστικό θυλασμό? Βασικά, για το θυλασμό έχω θετική άποψη και για τον αποκλειστικό θυλασμό, τον οποίο εγώ δεν τον έκανα, γιατί καταλαβαίνετε ότι με δίδυμα θα έπρεπε με έναν αποκλειστικό θυλασμό να έχω 2 μωρά συνεχώς πάνω στο στήθος μου. Για κάτι τέτοιο με παρότεινε και η μαία μου και η παιδιατρός μου και κάναμε κάναμε μειχτή διατροφή, δηλαδή έδινα και φόρμουλα, δηλαδή ξένο γαλατάκι σε μορφή σκόνης και έκανα και θυλασμό όλο το 24ωρο. Ο αποκλειστικός θυλασμός δεν τον κατακρίνω, εννοείται ότι όσες κάνετε αποκλειστικό θυλασμό ακόμα και με ένα παιδάκι είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι
ένα μωράκι το οποίο τρέφεται μόνο με μητρικό γάλα, δεν χορταίνει το ίδιο αν έπαιρνε και ξένο γαλατάκι. Πεινάει λίγο πιο γρήγορα, επομένως η μανούλα αναγκάζεται να το βάζει πιο συχνά στο στήθος της για να μπορέσει να φάει, να ηρεμήσει και τα οτιδήποτε. Με βάση κάποιες μελέτες και σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, βάσει Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο αποκλειστικός τηλεσμός καλό είναι να διαρκεί 6 μήνες. Αυτό είναι το minimum. Τώρα, υπάρχουν κοπέλες οι οποίες θέλουν να θυλάσουν παραπάνω, 2, 3, 4, έχω ακούσει και πιο παραπάνω χρονικό διάστημα. Η καθεμία θα διαλέξει το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δώσει μητρικό γάλα στο παιδί της. Εγώ δεν θα κατακρίνω τίποτα, η καθεμία λειτουργεί με βάση το δικό της το ένστικτο, απλά εγώ σαν Ειρήνη θεώρησα ότι με το να δώσω 6 μήνες μητρικό γάλα στα μωράκια μου, θα τους δώσω όλα τα απαραίτητα αντισώματα που έχει. Τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού είναι πάρα πολλά για την υγεία. Έχω ανεβάσει αντίστοιχο link στο κανάλι μου. Για όσες θέλετε να το δείτε, μπορείτε να πάτε να δείτε τα ωφέλη του πρωτογάλατος, του PR και γενικά του μητρικού θυλασμού. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη που θα δώσετε στο μωράκι σας και καλό είναι όσο μπορείτε και αν είστε σε θέση να τον τολμήσετε τον θυλασμό. Λοιπόν, μέχρι πότε πρέπει να θυλάζει ένα μωρό, το απάντησα μόλις τώρα, με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι 6 μήνες. Έκανες αποκλειστικό θυλασμό, πάνω κάτω σας απάντησα σε αυτό, όχι δεν έκανα αποκλειστικό θυλασμό, έκανα μεικτή διατροφή, έδωσα φόρμουλα σε σκόνη, γαλατάκι σε σκόνη, εγώ χρησιμοποίησα το αλμυρόν της Nutritia για μεγάλο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα στο γεύμα που έδινα και στα μωράκια μου, έδινα δηλαδή πρώτα δικό μου γάλα και μετά συμπλήρωνα τα ML μέχρι να σιγουρευτώ ότι τα μωράκια μου έχουν φάει πάρα πολύ καλά. Πώς ήταν η εμπειρία του θυλασμού και αν πόναγα? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά απ' την άλλη δεν θέλω όσες εσείς κοντεύετε να γεννήσετε να το πάρετε από φόβο. Το πρώτο χρονικό διάστημα, να σας πω την αλήθεια, ο θυλασμός, είτε είναι αποκλειστικός είτε όχι, ο θυλασμός γενικότερα, δεν είναι και ότι ευχάριστο. Εγώ τις πρώτες μέρες πόναγα και θυμάμαι ότι όταν έφτανε η στιγμή να πλησιάσουν τα μωρά στο στήθος μου, ασυναίσθητα, πραγματικά, και μη γελάσετε, γιατί εγώ τώρα όταν το σκέφτομαι το διάστημα του θυλασμού γελάω, έκανα πίσω για να μην με πλησιάσουν. Μέχρι να σου δαγκώσουν τη θηλή, να το βάλουν τέλος πάντων το επιθυλί στο στοματάκι τους, νιώθεις ένα τσούξιμο, ένα πόνο. Είχα πληγές, αλλά όχι τις πληγές τις υπερβολικές που μάτωνε, έτρεχε αίμα και δεν μπορούσαμε τίποτα να θυλάσω. Όχι, ήταν ένας αρχικός ενοχλητικός πόνος, ο οποίος κρατούσε λίγα δευτερόλεπτα. Δηλαδή μερικές φορές θυμάμαι, χρειαζόμουν να δαγκώσω λίγο μια πετσέτα, λίγο το μαξιλάρι του θυλασμού, κάτι να πιάσω τέλος πάντων, για να περάσει λίγο αυτό το διάστημα το λίγο δευτερολέπτων και μετά ηρεμούσε. Βέβαια όσο αυτό πέρναγε το χρονικό διάστημα του θυλασμού δεν ήταν τίποτα, κατευθείαν θύλασαν τα παιδιά και δεν είχα καθόλου αυτές τις πληγές. Είναι οι πρώτες μερούλες λίγο ζόρικες, αλλά παιδιά είναι όλα θέμα χρόνου. Λοιπόν, ρωτάει άλλη μια φίλη μου, χρησιμοποίησες κάποια κρέμα για τις θηλές? Εννοείται χρησιμοποίησα κάποια κρέμα για τις θηλές από το μεθύριο κιόλας που μου το είχε πει η μέα μου, της Μεντέλα. Παιδιά, είναι θεωρώ η καλύτερη κρέμα που υπάρχει. Η συγκεκριμένη κρέμα έχει μια βασική ουσία, την λανολίνη, η οποία βοηθάει στο να κάνει το θυλασμό
όσο το δυνατόν λιγότερα επώδυνο. Εγώ πριν από κάθε θυλασμό έβαζα κρεμούλα και πριν και μετά το θυλασμό και αυτό βοηθούσε στο να πονάω λιγότερο. Και μετά βοηθούσε και στην επούλωση του οποιοδήποτε ερεθισμού που είχε η θηλή μου. Επίσης, να ξέρετε, εσείς που θυλάζετε, εγώ χρησιμοποίησα και επιθέματα, όχι κάτι ιδιαίτερο, κοχύλια. Βέβαια κάποιες κοπέλες χρησιμοποιούν και τα κοχύλια και τώρα στο εμπόριο υπάρχουν πάρα πολλών ειδών επιθέματα. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε αυτό που βοηθάει εσάς. Εγώ δεν χρησιμοποίησα κάτι ιδιαίτερο, χρησιμοποίησα τα επιθέματα της εταιρείας Kiko, με κάλυπταν πάρα πολύ ίσα ίσα για να μην λερώνω το σουτιέν και τις πιτζάμες που φόραγα. Αλλά να μην ξεχνάτε, για να μπορέσει να διορθωθεί, να το πω έτσι, να μπορέσουν να επουλωθούν οι τυχόν κλιγές στις θηλές, θέλει πολύ καλή κρεμούλα σε κάθε θηλασμό πριν και μετά, πολύ καλό αερισμό και θα δείτε πολύ καλά αποτελέσματα. Εάν τώρα οι πληγές είναι πάρα πολλές, καλό είναι να μην βάζετε και τα επιθέματα, γιατί εποτίσσονται τα επιθέματα μεγάλα, αυτό προκαλεί μια υγρασία και δεν θέλουμε υγρασία σε μια περιοχή η οποία έχει ερεθισμό. Θέλουμε στεγνή περιοχή. Μια άλλη φίλη μου ρωτάει αν είχα πληγές στις θηλές. Νομίζω σας απάντησα σε αυτό, ότι είχα τόσο όσο. Όχι κάτι υπερβολικό που να έπρεπε να πάρω και φάρμακο, κάποιο παυσίπονο και αυτά, ή να μπορέσει να μου πάει πίσω κάποιος θυλασμός, όχι, όχι. Είχα έναν ερεθισμό μέσα στα πλαίσια του normal. Με ρωτάει επίσης η ίδια φίλη αν απελπίστηκα. Δεν απελπίστηκα. Ίσως αυτή η ενόχληση με κούρασε. Δεν απελπίστηκα γιατί θεωρούσα κάθε φορά που θύλασα τα μωρά μου ότι τους προσφέρω κάτι πάρα πολύ βασικό, πάρα πολλά ωφέλη για την υγεία τους και μπροστά στην υγεία, είτε τη δική μας είτε των παιδιών μας, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Για εσάς που μπορεί να δυσκολεύεστε στο θυλασμό, μην απελπίζεστε. Το ξέρω ότι είναι λίγο επώδυνες οι πρώτες μέρες, αλλά σκεφτείτε τα πόσα προσφέρετε στα παιδιά σας. Κάντε λίγο υπομονή, θα περάσει, μετά θα μπείτε σε μια ρουτίνα, σε μια καθημερινότητα που ο θυλασμός απλά θα είναι βγάζω το σουτιέν και θυλάσω τα παιδιά μου. Δεν είναι κάτι να μην απελπίζεστε. Με ποιο τρόπο μείωσες το θυλασμό? Λοιπόν, εγώ σας είπα ότι θύλασα 6 μήνες. Εγώ είχα πάρα πολύ γάλα από τις πρώτες μέρες και από το μαιευτήριο και όλες, δηλαδή ακόμα και από τις πρώτες 3 μέρες είχα πάρα πολύ γάλα που όσο έβασα τα μωρά στο στήθος μου έδινα εντολή για να παράγεται και περισσότερο γάλα και το καταλάβαινα γιατί πίνανε το δικό μου γάλα, το καταλάβαινε και από τα ML ότι δεν θέλανε παραπάνω γιατί έδειχναν ότι χορταίναν και από το δικό μου το γάλα. Όσο περνάει για το διάστημα, βέβαια, αυξάναμε και τα ML. Εγώ δεν περίμενα να σας πω την αλήθεια ότι θα έχω τόσο γάλα και όταν κόντευα στον 5ο μήνα, που εκεί πέρα ήταν και η περίοδος που κάναμε και την εισαγωγή των στέρεων τροφών, τα φρούτα και μετά τα λαχανικά και μετά τα κρέατα και ούτω καθεξής, ήρθα σε επικοινωνία με τη μία μου, που γενικά είχα επικοινωνία με τη μία μου, γιατί παιδιά όσο να είναι δεν χρειάζεται να το παίζουμε ξερόλες, χρειαζόμαστε και την βοήθεια από ειδικούς. Η μία ήταν μία από αυτές. Μου είπε και λόγω ιστορικού που είχα εγώ στην οικογένεια, δεν ήθελα να πάρω κάποιο χάπι, που όλα αυτά μπορεί αργότερα να μου προκαλούσαν κάποια θεματάκια, θεώρησα ότι θέλω να αποθυλάσω και να σταματήσω τον θυλασμό μου με φυσιολογικό τρόπο. Έτσι τι κάναμε σταδιακή μείωση. Κάθε μέρα μειώναμε και ένα γευματάκι και σε αυτό αντικαθιστούσαμε τον θυλασμό με ένα γεύμα φόρμουλας. Αυτό, να σας πω την αλήθεια, μου πήρε ένα ολόκληρο μήνα. Και επειδή από τον 5ο μήνα η κόρη μου δεν ήθελε άλλο στήθος, είχα μόνο το γιο μου που είχε να με βοηθήσει
στο να μην έχει και συμφόρηση το στήθος μου, να μην πετρώσει το γάλα, γιατί με τα δίδυμα, επειδή στο κάθε στήθος έβαζα και ένα παιδί, εγώ δεν είχα πρόβλημα στο να μου πετρώνει το γάλα, ούτε είχα κάποιο κίνδυνο μαστίτιδας, γιατί πάντα τα παιδιά μου αποσυμφορούσαν το στήθος σε κάθε θυλασμό. Κάθε φορά που μειώναμε το γεύμα, αυτό κράταγε 2-3 μέρες. Κάθε 2-3 μέρες μειώναμε ένα θυλασμό, βάζαμε γάλα σε σκόνη και έτσι δεν έδινε εντολή στο να παράγεται γάλα. Να σας πω την αλήθεια, μετά το πέρας των 6 μηνών, μετά από περίπου 10 μέρες, πίεσα λίγο το στήθος μου, έβγαλα πάρα πολύ. Είχα μιλήσει τότε με τη μία μου και μου είχε πει ότι άμα βάλω πάλι ένα από τα δύο μωρά και τα δύο μωρά στο στήθος, θα δώσω πάλι εντολή παραγωγής. Να σας πω την αλήθεια, έκτοτε δεν με πόνεσε το στήθος μου να πετρώσει, να πω οπωσδήποτε πρέπει να βγάλω το γάλα που έχω στο στήθος μου. Πόση ώρα πρέπει να μένει το παιδί σε ένα στήθος? Παιδιά, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο θέλει το παιδί. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επειδή είχα τα δίδυμα και με βοηθούσε, έβαζα γύρω στα 10 με 20 λεπτάκια, αυτό ήταν το χρονικό διάστημα που έπαιζε να μένει στο στήθος το κάθε παιδί, και μετά αντίστοιχα έδινα και το ξένο γαλατάκι. Μην ξεχνάτε ότι μεταξύ του κάθε γεύματος το παιδί πρέπει αυστηρά να ρευτεί, γιατί έχουμε πει και σε άλλο βιντεάκι ότι γενικά το πεπτικό του σύστημα είναι πάρα πολύ ανώριμο, δεν θέλουμε παλινδρομήσεις, δεν θέλουμε να βγάζει γουλίτσες βέβαια θα βγάλει γιατί είναι μικρούλι, αλλά θέλουμε να το βοηθήσουμε στο να πονέψει όσο το δυνατόν πιο εύκολα το γάλα. Στον αποκλειστικό θυλασμό, να ξέρετε, μια και τώρα το συζητάμε, δεν χρειάζεται ρέψιμο, γιατί το μητρικό γάλα από τη φύση του είναι πάρα πολύ εύπεπτο. Οπότε εμφανίζεται το πρωτόγαλα. Το πρωτόγαλα εμφανίζεται με το που αφαιρείται και ο πλακούτας από το σώμα μας. Μπορεί τις πρώτες μέρες να βγάζουμε ελάχιστες σταγόνες και να λέμε καλά τώρα τι έδωσα. Και όμως πιστέψτε με, ακόμα και αυτές οι σταγονούλες είναι πάρα πολύ ωφέλιμες για την υγεία του μωρού ή των μωρών σας. Επίσης, μετά την περίπου τρίτη μέρα, ξεκινάει να βγαίνει και το γαλατάκι το κανονικό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά είχα ρωτήσει τη μέα μου ότι πότε θα ξεκινήσει και μου είπε την τρίτη μέρα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μεταξύ της δεύτερης με της τρίτης ημέρας, ένιωθα στις μασχάλες μου σαν κάτι να τρέχει, σαν κάτι να είναι, να φουσκώνει, να νιώθω κάτι να γίνεται, να φουσκώνει κι άλλο το στήθος μου, και πραγματικά ήταν τόσο τέλειο το συναίσθημα που ένιωθα. Πραγματικά είναι τόσο σπουδαίος ο θυλασμός και όλη αυτή η εμπειρία που υπάρχει και νιώθεις με τον θυλασμό, που τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Βέβαια υπάρχουν και κοπέλες οι οποίες δεν βγάζουν πολύ γαλατάκι, υπάρχουν οι κοπέλες οι οποίες δεν το αντέχουν, ταλαιπωρούνται από μαστίτιδες, αναγκάζονται να τους κόψουν το γάλα για διάφορους ιατρικούς λόγους. Για όσες τα καταφέρετε, πραγματικά καταλαβαίνετε και το έχετε βιώσει, τι όμορφη επαφή έχεις με το μωρό σου. Λοιπόν, πότε ξεκινάει η παραγωγή του γάλακτος? Μόλις σας απάντησα την τρίτη μέρα ακριβώς. Είναι απαραίτητη η αγορά θυλάστρου, με ρωτάει μια φίλη η οποία γεννάει σε 3 περίπου μήνες. Φίλη μου, καταρχάς με το καλό το μωράκι σου, για να με ρωτάς φαντάζομαι είναι το πρώτο σου. Λοιπόν, εγώ θύλαστρο δεν χρησιμοποίησα. Θύλαστρο χρησιμοποίησα μέσα στο μευτήριο, γιατί τα 2 τελευταία βράδια, εγώ έμεινα 4 μέρες λόγω κεσαρικής τομής, τα 2 τελευταία βράδια η μέα μου είπε να βγάζω γάλα με το θύλαστρο, να δίνουν στα μωρά μου κατά τις νυχτερινές ώρες, ώστε κανένα 5 ώρο να κοιμάμαι, γιατί μετά στο σπίτι θα γίνει γλέντι, που έγινε και γλέντι. Έκτοτε, επειδή
Εγώ έμεινα γενικά και στο σπίτι, ήθελα εξ ολοκλήρου να αφοσιωθώ στο μεγάλωμα των παιδιών μου. Δεν πήρα κάποιο θύλαστρο. Τώρα, αν είστε εσείς μανούλες, οι οποίες θέλετε να με το αποθηκεύσετε, για μένα, επειδή γενικά τα θύλαστρα είναι πάρα πολύ ακριβά, παιδιά, μην το κάνετε. Ή αν μπορείτε να δανειστείτε από κάποια άλλη μανούλα η οποία έχει θύλαστρο και το έχει αγοράσει, ok. Αλλά μπορείτε επίσης να ενοικιάσετε, υπάρχουν σε κάθε μευτήριο νοσοκομιακά θύλαστρα που είναι εξαιρετικά, της Μεντέλα είναι εξαιρετικό το νοσοκομιακό, αυτό χρησιμοποίησα και εγώ, όχι χειροκίνητο, ηλεκτροκίνητο εννοείται, το τοποθετήσω στο στήθος, το βγάζετε και μετά το αποθηκεύετε σε ειδικά δοχεία. Δεν χρειάζεται να κάνετε σπατάλες, θα έρχεται σαν νέες μανούλες, πολλά έξοδα, για πάνες και τώρα με την ακρίβεια όλα αυτά έχουν πάρει φωτιά, πάνες, μορμάντιλα, γάλατα, τα πάντα όλα, ό,τι αφορά τη φροντίδα των παιδιών σας. Επομένως, από όπου μπορείτε κόψτε. Είναι κάτι που θα κάνετε παροδικά και μπορείτε, η ενοικίαση το μήνα δεν είναι πάρα πολύ σε σύγκριση με μία αγορά. Σκεφτείτε το, δείτε το και θα με θυμηθείτε. Επίσης, με ρωτάει μία άλλη φίλη μου για το ηλεκτροκίνητο ή το χειροκίνητο. Όπως σας είπα, παιδιά, ηλεκτροκίνητο διπλής άντλησης παρακαλώ, για να αποσυμφορείτε και τα δύο στήθη. Και όχι, δεν με ρωτάει κάτι άλλο. Όχι, αυτό, ηλεκτροκίνητο διπλής άντλησης και θα γλιτώσετε και χρόνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι άμα βάλετε το ένα στήθος, μετά πέρασε η ώρα, πάτε στο άλλο στήθος, μετά έρχεται η επόμενη δουλειά. Επομένως, διπλής άντλησης και ξεμπερδεύετε. Πώς μπορώ να αυξήσω την παραγωγή του γάλακτος? Λοιπόν, η μύθη. Φάτε σούπες, φάτε τροφές που θα σας κατεβάσουν γάλα και όλα αυτά, παιδιά, δεν ισχύουν. Εγώ, μου φέρνανε το διάστημα που ήμουν στο μευτήριο σούπες. Κάθε μέρα σούπες. Σε κάθε γεύμα υπήρχε κάθε είδους σούπα. Δεν έφαγα ποτέ μου σούπα. Δεν είμαι γενικά λάτρης της σούπας. Το γάλα μου πήγε να βέντα. Βάζετε στο στήθος το μωρό σας και θα δώσετε εντολή για παραγωγή γάλακτος. Εάν θεωρείτε ότι δεν παράγεται και πάλι πολλή ποσότητα, υπάρχουν πολλές γραμμές με σύμβουλους θυλασμού, η μέα σας, γενικά το ψάχνετε και θα μπορέσετε να κάνετε την παραγωγή γάλακτος που θέλετε για το μωράκι σας. Εάν πάθω μαστίτιδα, θα σταματήσω το θυλασμό? Όχι, δεν χρειάζεται να σταματήσετε το θυλασμό, γιατί η μαστίτιδα, ναι, ok, δηλώνει ότι φλεγμένει κάποιος από τους δύο μαστούς ή και οι δύο μαστοί, αλλά υπάρχουν πολλές αντιβιώσεις οι οποίες είναι συμβατές με το θυλασμό και μπορείτε να τις πάρετε. Συνεννοήστε με γυναικολόγο και εμέα και βλέπετε τι θα κάνετε και με τον θυλασμό. Εγώ δεν έχω καλή εικόνα όσον αφορά, απλά από νοσηλευτικής πλευράς, γιατί είμαι και νοσηλεύτερη, μπορώ να σας το πω, υπάρχουν πάρα πολλές αντιβιώσεις που οι οποίες είναι συμβατές. Εγώ δεν έπαθα κάποια μαστίτιδα, αλλά δεν είναι λόγος να το βάλετε κάτω, δεν είναι λόγος να πείτε αγαμώ το έπαθα μαστίτιδα, σταματάω και το θυλασμό. Όχι, παιδιά, ποτέ, το παλεύουμε μέχρι τελικής πτώσης. Τώρα, αν εσείς τώρα που ταλαιπωρήσετε με μαστίτιδα, παίρνετε και επιβιώσεις, τα κάνετε πολύ ζεστές κομπρέσες, δεν σταματάτε τη συχνότητα των θυλασμών σας, συνεχίζετε την ίδια ρουτίνα και επίσης οι πιο παλιές μπορείτε να βράσετε φύλλα λάχανου, να τα βάλετε και αυτό θα κάνει δουλίτσα. Επίσης, να ξέρετε ότι πέρα από τις κρέμες, τις αντιβιώσεις και όλα αυτά τα γιατροσόφια που μας λέγανε οι μαμάδες και οι γιαγιάδες μας, να ξέρετε ότι το μητρικό γάλα κάνει δουλίτσα και στον ερεθισμό αλλά και σε πολύ πιο προχωρημένη πληγή που έχει το στήθος. Πριν, εγώ και το έκανα, πριν από κάθε θυλασμό και μετά, έβγασα, πίεσα το στήθος μου, έβγασα λίγες γουλίτσες και έκανα επάλυψη, μασαζάκι με το γάλα. Αυτό από μόνο του το γάλα έχει θεραπευτική ιδιότητα. Κάντε το και θα με θυμηθείτε. Όλες οι μέρες σας
θα σας πούνε ότι πάντα καλό είναι να βάζετε και λίγο από το γάλα πάνω στη θηλή. Θα σας σώσει πραγματικά και όλα τα άλλα που σας είπα. Λοιπόν, περιμένετε να συνεχίσουμε χαμούλης. Εσείς να μην ξεχνάτε, πατήστε και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και σε όλα τα social μου για να γίνουμε παρεούλα. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα και συνεχίσουμε. Εάν το μωρό, λέει, χρησιμοποιεί πολύ την πιπίλα, μπορεί να επηρεάσει το θυλασμό. Κοιτάξτε, κατά ένα τρόπο μπορεί να τον επηρεάσει, γιατί ξεχνιέται, βάζει την πιπίλα, μπορεί ενώ κάνει την κίνηση με την πιπίλα να το πάρει και ο ύπνος. Καλό είναι, okay, και εγώ χρησιμοποίησα πιπίλα, πιο πολύ η κόρη μου, ο γιος μου δεν ήθελε και πολύ πιπίλα, η κόρη μου της την τράβαγα για να κάνει τον θυλασμό. Προσπαθήστε να βάλετε ένα μέτρο για να μην χάσετε ούτε τη ροή των γευμάτων, αλλά και να μην πάθει και σύγχυση των θυλών, γιατί εάν βάζει όλη την ώρα την πιπίλα στο στοματάκι του, μετά με τη θύλη μπορεί να πάθει κάποια σύγχυση θυλών. Επομένως, το βλέπετε να μην ξεχνιέται το μωρό σας, αλλά από πάντο να μην ξεχνιέστε και εσείς. Με ρωτάει μια φίλη, το οποίο το κάλυψε και νωρίτερα, αν είναι ακριβή η αγορά θυλάστρου. Αριστεία μου, αν μπήκες τώρα ή το προχώρησες για να δεις και τα υπόλοιπα ερωτήματα του Q&A του θυλασμού, ναι, είναι ακριβή η αγορά του θυλάστρου, φρόντισε να ενοικιάσεις από το μευτήριο που θα γεννήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτω έχει τα μαγαζάκια με τα διάφορα που σου παίρνουν το μυαλό για να αγοράσεις για το μωρό σου, βρες να ενοικιάσεις. Η μηνιαία χρέωση δεν είναι και τόσο σημαντικό και το γυρνάς όποτε εσύ είσαι έτοιμη να το γυρίσεις. Τίψη για να θυμάμαι από ποιο στήθος θύλασα τελευταία φορά το μωρό μου. Λοιπόν, εγώ ήμουν τυχερή σε αυτό το κομμάτι, γιατί είχα τα διδυμάκια μου, είχα πει από το αριστερό στήθος θα είναι ο γιος μου, από το δεξί θα είναι η κόρη μου. Βολεύτηκα, το υιοθέτησα και όλο το εξάμηνο δεν μπερδεύτηκα ούτε μία φορά. Θα μου πεις, ρε Σύρινη, δεν κάνουμε όλες δίδυμα. Λοιπόν, επειδή την είχα πάντα αυτή την απορία και επειδή ρώτησε και πολλές γνωστές, φίλες, συγγενείς, τι κάνανε. Εγώ π.χ. με τα δίδυμα είχα άγχος, μη τυχόν, αν είχα το ίδιο φίλο και μοιάζανε, μη τυχόν κάνω το ίδιο μωρό μπάνιο δύο φορές. Εμένα, επειδή είναι αγόρι κορίτσι, δεν είχα ούτε αυτό το θέμα. Ένα καλό tip είναι, βασικά το καταλαβαίνεις από ποιο στήθος είναι βαρύ. Δηλαδή, αν έχεις βάλει το μωρό σου να θυλάσει και μετά από λίγο ξαναπίνασε, πίστεψέ με, το στήθος το οποίο δεν το έχει πειράξει καθόλου θα είναι σίγουρα πιο βαρύ από το άλλο. Ένα καλό tip, να το ξέρετε, είναι να βάλετε, παιδιά, κοκαλάκι. Βάζεις κοκαλάκι και το βάζεις είτε γιατί θα αποφασίσεις, α, αυτό το κοκαλάκι θύλασε την τελευταία φορά το μωρό μου, ή βάζω σε αυτό το χέρι το κοκαλάκι γιατί σε αυτό θα θυλάσει το μωρό μου. Είναι πάρα πολύ εύκολος τρόπος. Κοκαλάκι δεν υπάρχει περίπτωση να μην φοράμε στα χέρια μας. Εγώ, φανταστείτε, έχω δει γιατί μου αρέσει να πιάνω μέσα στην ημέρα όλη την ώρα τα μαλλιά μου με διάφορους τρόπους. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος που δεν θα μπερδευτείτε ποτέ. Λοιπόν, σε αποκλειστικό θυλασμό μπορεί το γάλα να κοπεί απότομα? Όχι. 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 Απότομα, παιδιά, δεν μπορεί να κοπεί. Είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Εάν δεν βάλεις, δεν θα παραχθεί γάλα. Εάν βάλεις, θα παραχθεί γάλα. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις, που βέβαια πάντα υπάρχει το σπάνιο, υπάρχει παντού. Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που θα κοπεί το γάλα απότομα. Εάν δεν το πάρεις πατριωτικά, να πεις ναι, θα θυλάσω, θα κάνω υπομονή και θα βρω και εγώ τα βήματά μου, όλες βρίσκουμε τα βήματά μας, δεν κόβεται απότομα. Αν τώρα για τον ΑΒ λόγο το κόψεις, το μετανιώσεις, γιατί άνθρωπος είσαι, ρε παιδί μου, μετανιώσεις, τα λάθη είναι ανθρώπινα, υπάρχουν πολλοί σύμβουλοι, παιδιά, υπάρχει ΜΕΑ
που μπορεί να σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πάρα πολύ προσπάθεια και με υπομονή να κάνετε επανέναψη του θυλασμού. Όλα είναι εφικτά, γιατί και εγώ είμαι διαγραμμένη σε διάφορες ομάδες που μου αρέσει να συμβουλεύω με θέματα που είτε έχω βιώσει είτε θα βιώσω, να συμβουλεύομαι, να μαθαίνω, να εξελίσσομαι μέσα από αυτό σαν μαμά. Όλα με προγραμματισμό, υπομονή και με τέλεια οργάνωση μπορείς να τα καταφέρεις. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση του θυλασμού. Πώς καταλαβαίνω ότι το γάλα μου είναι αρκετό? Το γάλα, το μητρικό, δεν μετριέται. Ξεκάθαρα. Το βάζεις όλη την ώρα και τρώει το μωράκι σου. Αυτό αφορά είτε τον αποκλειστικό θυλασμό είτε τη μεικτή διατροφή. Αυτό που μετράς είναι, μετράς πάνες. Αν δηλαδή μετά από κάθε γεύμα και γενικά μέσα στην ημέρα το παιδί σου βρέχει τις πάνες, από εκεί το καταλαβαίνεις. Αν επίσης τα κακάκια που κάνει είναι κανονικά, το φυσιολογικό χρώμα είναι το μουσταρδί. Μουσταρδί αλλά σε υδαρή μορφή, γιατί καταλαβαίνετε ότι μόνο γαλατάκι είναι η μόνη του τροφή. Δεν παίρνει κάποια στέρη για να γίνουν και πιο στέρεα τα κακάκια του. Μια φορά την ημέρα είμαστε μια χαρά. Βέβαια υπάρχουν φορές που όταν παίρνει και το εντεράκι μπρος, το μαμ κακάκι νάνι πάει σύννεφο. Οι πάνες που θα σου βρέξει το παιδάκι σου πρέπει να είναι 6 με 7 μίνιμουμ. Βέβαια εγώ άλλασα και 20 πάνες την ημέρα, γιατί ήταν και διδυμάκια, και κάθε φορά, όχι σταγονούλες, τις βρέχανε κανονικά και με τον νόμο. Με τον άλλο τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνεις ότι το γάλα σου είναι καλό είναι ότι το παιδάκι σου, το μωράκι σου παίρνει βάρος. Εάν δεν παίρνει βάρος, σε συμβουλεύει μαία, σε συμβουλεύει παιδίατρος, το ψάχνεις και βλέπεις τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχουν κοπέλες οι οποίες έχουν αποφασίσει να κάνουν αποκλειστικό θυλασμό, αλλά το γαλατάκι τους δεν είναι πάρα πολύ, επομένως επειδή δεν παίρνουν και βάρος ή δεν βρέχουν πάνες, αναγκάζονται να βάλουν στο παιχνίδι και τη μειχτή διατροφή. Εάν εσείς τώρα που θέλετε να κάνετε αποκλειστικό θυλασμό δεν είστε και τόσο υπέρ στο να κάνετε μειχτή διατροφή, παιδιά, δεν είναι κακό. Είναι και αυτό μορφή διατροφής για το μωράκι σας. Κι εγώ έκανα μειχτή διατροφή, δεν είναι κάτι κακό. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέστε για τέτοιου είδους πράγματα. Συμβουλεύεστε τους ειδικούς σας και το φτιάχνετε όλο αυτό το θέμα. Λοιπόν, μια άλλη φίλη μου, η Μαρία, ωραία, πρωτότυπο όνομα, μπορώ να πίνω καφέ ενώ θυλάζω? Καφέ μπορείς να πίνεις. Μπορείς να πίνεις και ενώ είσαι έγκυος, μπορείς να πίνεις και ενώ θυλάζεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορείς να πιείς μέχρι 2 κούπες την ημέρα. Decaf, βέβαια, και κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι το decaf δεν είναι και τόσο υγιεινό. Εσείς το αποφασίσετε. Εγώ να σας πω την αλήθεια, και την περίοδο του θυλασμού και την περίοδο της εγκυμοσύνης δεν έπινα κάθε μέρα, όπως πίνω τώρα που τον θεωρώ απαραίτητο τον καφέ, αλλά 2 κούπες ή έναν καλό καφέ μπορείτε να το πιείτε. Δεν είναι δηλαδή τέτοια η ποσότητα του καφέ που θα περάσει και στο παιδί και θα του βγάλει μια διέγερση. Όχι, μην τρελαίνεστε καθόλου σε αυτό το θέμα. Μπορώ να βάψω νύχια και μαλλιά ενώ θυλάζω? Ναι παιδιά, εννοείται μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο, γιατί επειδή όταν θα γεννήσετε το προγραμματάκι σας θα είναι πάρα πολύ πιεστικό, το έχουμε πει και σε άλλο βιντεάκι που αφορά την λοχεία, δεν είναι και την πιο θηλυκή όμορφη πλευρά που σβιώνουμε, θα μας ανεβάσει την ψυχολογία και μπορούμε να το κάνουμε άφοβα. Έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές εγκυμονούσες μετά το ok του γιατρού μετά τον 3ο-4ο μήνα παίρνουν και πηγαίνουν και βάφουν και τα νύχια και τα μαλλιά. Υπάρχουν φυτικές, πώς το λένε, βαφές που μπορείτε να βάψετε τα μαλλιά σας και τα νύχια μπορείτε να τα κάνετε. Καλό είναι όμως να αποφύγετε το ακριλικό, τα πιο βαριά υλικά. Γενικά όμως μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο με πάρα πολύ όμορφο τρόπο και άφοβα. Πάμε τώρα να μας ρωτήσει άλλη μια φίλη μας, η Βίκη.
Ρωτάει, χρησιμοποιώ θηλές σιλικόνης, πρέπει να τις αλλάζω συνεχώς? Όχι παιδιά, δεν χρειάζεται να τις αλλάζετε συνεχώς, διότι μπορούν να πλένονται, στεγνώνουν και τις ξαναχρησιμοποιείτε. Ο βασικός τρόπος για να αλλάξετε τις θηλές σιλικόνης είναι όταν βλέπετε από αυτό το λευκό, το διαβιές τέλος πάντων χρώμα, όταν αρχίζουν να κυτρινίζουν. Αυτός είναι ο βασικός λόγος αντικατάστασής τους. Επειδή θυλάζω, πρέπει να προσέχω κάτι στη διατροφή μου? Κοιτάξτε, καλό είναι όταν βλέπετε το παιδάκι σας που από τη 15η μέρα της ζωής του ξεκινάνε τα διάφορα επεισόδια κολικών. Καλό είναι τις ημέρες στις οποίες το παιδί σας έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ να περιορίσετε λίγο τις τροφές οι οποίες μπορούν να του προκαλέσουν περισσότερα αέρια, όπως είναι π.χ. τα όσπρια, σας λέω εγώ για παράδειγμα. Γενικότερα όμως δεν υπάρχει λόγος να περιορίσετε κάτι στην διατροφή σας. Προσέχετε για να έχετε, πολύ απλά. Εάν τώρα εσείς που κάνετε αποκλειστικό θυλασμό, να σας πω την αλήθεια, εκείνη και αν δεν πρέπει να προσέξετε κάτι στη διατροφή σας, γιατί είπα και νωρίτερα ότι γενικά το μητρικό γάλα είναι πάρα πολύ εύπεπτο, δεν δημιουργεί θέματα γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης και όπως σας είπα και νωρίτερα δεν χρειάζεται το παιδί σας να ρευτεί. Τώρα, στην περίπτωση που δίνετε και μειχτή και θυλασμό, που εκεί πέρα πρέπει οπωσδήποτε να ρευτεί, περιορίστε λίγο τα πιο καυτερά, τα όσπρια, τα πιο πικάντικα, τέτοιες μορφές που φέρνουν, δηλαδή η ντοματούλα που έχει τα σπόρια, όλα αυτά μπορεί να του προκαλέσουν. Ωραία, φάτε το για μια-δυο μέρες αργότερα και όταν δείτε ότι το παιδάκι σας είναι καλύτερα, μπορείτε να φάτε και εκεί πέρα άφοβα. Λοιπόν, θυλάζω αποκλειστικά, το μωρό πρέπει να ρευτεί? Όχι παιδιά, σας το απάντησα πάρα πολλές φορές, το μητρικό γάλα είναι εύπεπτο, θα σας το πούνε και οι μέρες σας. Εσείς τώρα που κάνετε μεικτή όπως έκανα και εγώ, τύχαινε να μου κάνουν πολλή ώρα να ρευτούνε, αγχωνόμουν πάρα πολύ, σε σημείο που έλεγα μα τι γίνεται, δεν θα ρευτούνε καθόλου. Εκεί πέρα είναι λίγο σπαστικό να το πω, λίγο εκνευριστικό να το πω, αλλά όχι, μην αγχώνεσαι εσείς με τον αποκλειστικό θυλασμό. Κράτησα ένα τελευταίο ερώτημα για το τέλος, το οποίο το απάντησα βέβαια και νωρίτερα, το πώς έκοψα το θυλασμό. Λοιπόν, εάν θέλετε την άποψή μου και όσες το έχετε κάνει, δεν το κατακρίνω, οτιδήποτε κάνουμε, καλό είναι να το κάνουμε με φυσικό τρόπο. Δηλαδή, θέλετε να κόψετε το μητρικό θυλασμό, παιδιά, κάντε το με φυσικό τρόπο. Επειδή όλες αυτές οι χημικές ουσίες και γενικότερα βλέπετε ότι στην πάροδο των χρόνων βγάζουν διάφορα θεματάκια στην υγεία μας, πόσο μάλλον αν έχουμε και βεβαρημένο ιστορικό, καλό είναι να το κάνετε με φυσικό τρόπο. Θέλει λίγο υπομονή, αλλά καλό είναι να το κάνετε με φυσικό τρόπο. Νομίζω ότι καλύψαμε πλήρως το θέμα του θυλασμού, είτε είναι αποκλειστικός είτε όχι. Ελπίζω τα ερωτήματά σας να τα βρήκατε εσείς που ακούτε το κανάλι μου, το βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν κάνατε κάποια ερώτηση, να σας βοήθησα, να σας έλυσα κάποιες απορίες, να μπορέσατε λίγο να πάρετε απαντήσεις σε θέματα τα οποία σας αγχώνανε. Κάπου εδώ έφτασε το τέλος του Q&A θυλασμού. Αν τώρα από κάτω σας γεννήθηκε κάποια ερώτηση, κάντε σε σχόλια και εννοείται θα απαντήσω κάτω από τα σχόλια. Επίσης μπορείτε να μου στείλετε στο λογαριασμό μου, στο Instagram, αν θέλετε να με κάνετε follow, θεματάκια που θέλετε να αναπτύξω, είτε κάτω από κάθε βίντεο μπορείτε να αναφέρετε θεματάκια που θέλετε να αναπτύξω. Να μην ξεχνάτε να μου κάνετε εγγραφή, να μου πατήσετε το notification bell, να μου κάνετε like στα βιντεάκια μου και εννοείται και στην ομάδα μου που από κάτω είναι ο σύνδεσμος, γιατί πραγματικά
πραγματικά. Το έχετε αγαπήσει αυτό το κανάλι και πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με την έναρξη της νέας χρονιάς θα σας πω ότι κάθε Παρασκευή στις 9 η ώρα ακριβώς θα έρχεται νέα βλογκάρα, είτε για τη μητρότητα, είτε για την εγκυμοσύνη, είτε για τη γυναίκα, την υγεία, την ομορφιά, τη διατροφή, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε εσείς. Να σας ξεκουράσω για να ξεκινάτε και το Σαββατοκύριακό σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας φιλώ, να περνάτε υπέροχα και θα τα πούμε πάλι πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά μέχρι τότε.